Η Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών που οργανώνεται σε συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για εκατομμύρια ανθρώπους από 45 χώρες. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες που οργανώνουν τα Υπουργεία, οι τοπικές κοινότητες ή φορείς εκπαίδευσης γιορτάζεται η γλωσσική πολυμορφία στην Ευρώπη και προάγεται η εκμάθηση γλωσσών. Μετά την επιτυχία του έτους γλωσσών, το Συμβούλιο της Ευρώπης ανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Υμέρα Γλωσσών θα εορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Η γενική στόχη της Ευρωπαϊκής Υμέρας Γλωσσών είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και την πολυμορφία των διαφόρων γλωσσών που διδάσκονται, ώστε να αυξηθεί η πολυγλωσσία και η διαπολιτισμική κατανόηση. Δεύτερον, η προαγωγή της πλούσιας γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη, ώστε να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί. Τρίτον, η ενθάρρυνση και τη διαβίου εκμάθηση γλωσσών εντό και εκτό σχολείου με σκοπό τι σπουδέ, τι επαγγελματικέ ανάγκε, την κινητικότητα, τη διασκέδαση, τι ανταλλαγέ φοιτητών και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα η παγκοσμιοποίηση και τα πρότυπα ιδιοκτησία μια επιχείρηση έχουν ω αποτέλεσμα οι πολίτε να είναι απαραίτητο να αποκτήσουν δεξιότητε ξένων γλωσσών ώστε να εργάζονται αποτελεσματικά στην ίδια τη χώρα του. Τα αγγλικά μόνο δεν είναι πλέον αρκετά. Και εδώ είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί η περίπτωση των Βρετανών, οι οποίοι, καλυμμένοι από την διεθνικότητα τη μητρική του γλώσσα, δεν ασχολήθηκαν παρά τα τελευταία χρόνια και μάλιστα εξ σε επίπεδο στελεχών με την εκμάθηση ξένων γλωσσών, λόγω της αλλαγής της οικονομικής κατάστασης στη χώρα τους. Η Ευρώπη είναι πλούσια σε γλώσσες. Υπάρχουν πάνω από 200 ευρωπαϊκές γλώσσες και διάλεκτοι και πολλές περισσότερες που ομιλούνται από πολίτες που κατάγονται από άλλες υπήρους. Αυτή είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών που πρέπει να αναγνωριστεί, να χρησιμοποιηθεί και να εκτιμηθεί αναλόγως. Η εκμάθηση γλωσσών ωφελεί τους νέους και τους μεγαλύτερους ποτέ δεν είναι κανείς πολύ μεγάλος για να μάθει μια γλώσσα και να απολαύσει τις ευκαιρίες που του προσφέρει. Ακόμη και αν γνωρίζει μόνο λίγες λέξεις της γλώσσας της χώρας που επισκέπτεται, έχει τη δυνατότητα και να εξυπηρετηθεί, αλλά και να αποκτήσει. ...και νέους φίλους. Στην Ελλάδα μαθαίνουμε τις αποκαλούμενες σημαντικές ξένες γλώσσες με τα αγγλικά στην πρώτη θέση και ποσοστό 86%, ενώ στη δεύτερη θέση έρχονται τα γερμανικά με 6%. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την αγγλική γλώσσα κατέχει μια παγκόσμια μοναδικότητα, αφού είναι η μόνη που δεν ανήκει στους φυσικούς ομιλητές της υπό την έννοια ότι το σύνολό του δεν ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της προώθησης της γλωσσική και πολιτισμικής πολυμορφίας των λαών της, έχει θέσει ω στόχο ήδη εδώ και αρκετά χρόνια τη δυνατότητα να μιλούν οι πολίτε τη με ευχέρεια δύο γλώσσε πλη, πλην τη μητρική του. Τα Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρουν μια σειρά από μοναδικά εργαλεία για την πρόθεση της γλωσσομάθειας όπως ο Ευρωπαϊκός Φάκελος Γλωσσών και το Κλασικό Διαβατήριο, ενώ οι νέες τεχνολογίες έχουν κάνει τους περισσότερους χρήστες επαρκείς γνώστες της αγγλικής γλώσσας. Εν κατακλείδη θα μπορούσε να πει κανείς ότι η γλωσσομάθεια και δι, η πολυγλωσσία, αποτελούν κομβικό στοιχείο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, που είναι ο ψηφιακό εγγραμματισμό, η αποτελεσματική επικοινωνία και η υψηλή παραγωγικότητα. Οι ιδιοκτήτε κέντρων ξένων γλωσσών, μέλη τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΠΑΛΣΟ, έχουν εξασφαλίσει κατά αποκλειστικότητα τον Ευρωπαϊκό Φάκελο Γλωσσών για τους μαθητές που παρακολουθούν τα τμήματα, επιτυγχάνουν αρχικά στι εξετάσει ΛΑΣ ΠΑΛΣΟ και αργότερα στι εξετάσει πιστοποίηση. Ανωτέρων Επιπέδων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτα λειτουργούν 33 επίσημα κέντρα ξένων γλωσσών, 26 από τα οποία είναι μέλη του Τοπικού Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Γλωσσών και παρέχουν υψηλέ υπηρεσίε στον τομέα τη γλωσσομάθεια και επιστοποίηση. Εδώ, ένα πολίτη τη Περιφερειακή Ενότητα Άρτα μπορεί να διδαχθεί αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά σε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Η εκμάθηση μια ξένη γλώσσα συνήθω αρχίζει στην ηλικία των 7 ετών, ενώ η φίτηση ολοκληρώνεται μετά τι εξετάσει πιστοποίηση επίπεδου σε 2. Στα κέντρα ξενών γλωσσών διδάσκονται επίση ενήλικε που ετοιμάζονται για σπουδέ ή εργασία στο εξωτερικό. Ενήλικε που επιθυμούν ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό του ή απλά επιθυμούν να απολαύσουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Στα πλαίσια λοιπόν τη πίστη μα, την αναγκαιότητα τονίζεται στο σχετικό δελτίο τύπου τη πολυγλωσία. Εμεί, ο Σύλλογο Ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών πάλ πλην των λοιπόν εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών, αποφασίσαμε να φέρουμε σε επαφή του μαθητέ μα με χώρε των οποίων τι γλώσσε σπουδάζουν, οργανώνοντα εκπαιδευτικά ταξίδια. Το πρώτο μα ταξίδι στο Λονδίνο, αποκλειστικά για του μαθητέ μα, έγινε τον Ιούνιο του 2019, ενώ λόγω COVID το ταξίδι μα στην Ιρλανδία και Σκοτία αναβάλλεται για το καλοκαίρι του 2021.